δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι του Άρη και το σκορ 86-84. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Σουμποδίτσου για τρεις πόντους. Ναι, ο Γιουγκοσλάβος στην κρίσιμη στιγμή 86-87. Αν δεν ευστοχίσει έχει την παράταση. Γκάσιλ. Εδώ κρίνονται τα πάντα, όλα για όλα για τον Άρη. Κάσιλ, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει λάθος. Για να δούμε πώς θα είναι η ώρα της βραδιάς. Κάσιλ, πάει μόνος του. Και τελικά, Κάσιλ μέσα στο ένα δευτερόλεπτο. 1,6 δευτερόλεπτα ο Κάσιλ πήρε πάνω του την επιδέση. Το δευτερόλεπτο του. Έγινε το τελικό. Έγινε το τελικό του Λεγκά. Σόλομον στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύω Ραϊτσεβιτς, πηδάει ψηλά, στο καλάθι, η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης. Το παιχνίδι τελειώνει, 83-84, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης και ο Ραϊτσεβιτς από μηχανής θεός. Είναι πρώτη позиция сме поставили тази му помрачителна забивка на Джермай Масей в лицето на Сергей Биков. Наслаждавайте се и очаквайте следващата есен отново шоуто, наречено Евролига. Τίποτα, το σκορ παραμένει 64-69 μπροστά ο Άρης. Επίσης για τον ΠΑΟΚ θα κλέψει για ακόμη μια φορά ο Έλλης. Που καρφώνει για ακόμη μια φορά εντυπωσιακά στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Ο Χάρολντ Έλλης που αναδεικνύεται σε μεγάλη μορφή στο δεύτερο μέρος για την ομάδα του. Ο Κάσιλ για τον Πάντεος. Για τρεις. Ναι. 59-60 ο Άρης μπροστά από το τρίποντο του Ράιαν Στακ, του αρχηγού του. Φορά το πάθος και τη διακύμανση του σκορ. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πλησιάσει ξανά τον Άρη, βρίσκοντας επιθετικά λύσεις από παίκτες που δεν είχαν κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Τρίποντο από τον Σάβα Ηλιάδη. Πολύτιμη ανάσα για τον Άρη. 42-46. Μια αντίδραση η οποία δεν χρειάζεται. Και από τον παίκτη αλλά και από τον κόσμο. Νέα διακοπή στον αγώνα. Νέες διαβουλεύσεις στην γραμματεία, τις οποίες θα μας τις μεταφέρει ο Παναγιώτης Στεφάνου για την κίνηση αυτή. Αυτό που λένε τώρα διαιτές είναι να γραφούν τα αντικείμενα. Από τον Εμίρο Ραϊσεβιτς μετά το άστοχο σούτ του Βασίλη Σπανούλη. Πάρκερ. Καταπληκτικό. Αυτός είναι ο φετινός Άρης. Αυτή είναι η επιδίωξη του φετινού Άρη. Θέλει να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα και είδαμε πραγματικά το εντυπωσιακό. Παλαξανθόπουλος. Ο Ζούγιοβιτς για τον Γκαγκαλούδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ επίθεση. Γκαγκαλούδης ο οποίος πλησιάζει, κόβεται από Σιγάλα και Στακ, ενώ ο Σιγάλας κάτι λέει στον Γκαγκαλούδη. Ο Πάντιους ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα, ο Άρης θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης, 76-79. Οι κίτρινοι πέτυχαν μια νίκη με τεράστια σημασία, αλλά αναλογιστούμε ότι χρειάστηκε ένα τρίποντο του Αρλάουκας 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας για να πάνε το παιχνίδι στην παράταση. 81. Ο Άρης που θα επιδιώξει μια γρήγορη επίθεση.
Γιαννάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 85-83, 9 δευτερόλεπτα. Σέλερς θα κάνει κακή μεταβίβαση. Ο Αγγελίδης θα κλέψει την μπάλα. Γιαννάκης του τριών πόντων είναι εύστοχο και ο Άρης στην εκνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Κυρίες, κυρίες και κύριοι, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι το τέλος ενός τέτοιου αγώνα, μόνο ένα μεγάλο άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να το προσφέρει. Το τι γίνεται μέσα στο Αλεξάνδριο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Νέστορας ο Παβέλας να έχει τη δυνατότητα να μας ξαναδείξει αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παναλαμβάνω ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν ηττημένοι. Ο μεγάλος νικητής είναι το μπάσκετ και αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες που τις εκπροσωπούν. Βλέπετε τον Μπάρλο, ο οποίος κάνει κακή μεταβίβαση. Θα κλέψει ο Αγγελίδης, θα δώσει τον Γκάλι. Ο Γκάλι θα δώσει την μπάλα στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης έξω από τα 6-25. Ευστοχή και ακριβώς την εκπνοή του παιχνιδιού. Ο περσινός αντιήρωας πάει να γίνει ήρωας του αγώνα σήμερα. Ο Λευτέρης Κακιούσης με αυτό το πολύ δύσκολο, πολύ θεαματικό καλάθι. Γκάλι, μένουν 42 δευτερόλεπτα. Ίσως η τελευταία επίθεση για τον Άρη που έχει 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει και χρειάζεται τρίποντο. Ο Γκάλι στέκεται και σουτάρει μπροστά στον Ίγκραμ και βρίσκει τον στόχο. 75-75 με το εκπληκτικό καλάθι του Γκάλι μπροστά στον Ίγκραμ. Θα γίνει, θα κερδίσει χρόνο πλέον και έτσι μπορεί να κρατήσει την μπάλα ο Άρης λογικά. Χωρίς φόβο. Σόλομον. 19 δεύτερα ακόμη, 1 και 13 για το τέλος. Σόλομον με το χάρτ στα 13 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Άρη. Βίλι Σόλομον θα πάρει την πρωτοβουλία και θα ευστοχήσει. Παίρνει μια μεγάλη ανάσα, 6 πόντων, 88-82. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Willy Solomon δείχνει την καρδιά του, κυρίες και κύριοι. Time out, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη Λάρισα. Πολλές φάσεις ή έχει κλείσει τα μάτια ή λόγω ότι είναι μόνος δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπεις αν πατάει η γραμμή ή όχι το τρίποντο. Ο Μπόνι όμως θα κρατήσει τις ελπίδες του Άρη ζωντανές. Εδώ θα απαντήσει 77-71. Αλλά κάνει λάθος, έχει δικαίωμα για αλλαγή ο Άρης. Ο Λιαδέλης έκανε λάθος. Χαρίσης, 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Είναι ένα από το πίσω Ολυμπιακός. Ο Χαρίσης θα πάει στο drive. Η τάπα από τον κόμματο. Ο κόμματος κρατάει την μπάλα. Το φάουλ από τον σκλάβο. Έγινε η τάπα από τον κόμματο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη του αγώνα. Εδώ είναι ο Νέστρας κόμματος. Η Σαραγώσα παίρνει το προβάδισμα και η τελευταία επίθεση αρχίζει για τον Άρη. Όλο το παιχνίδι στα χέρια έχει του Παναγιώτη Γιαννάκη. 19 δευτερόλεπτα τώρα. Πλησιάζει κοντά στο καλάθι. Το σουτ με ταμπλό είναι εύστοχο ο Γιαννάκης. Μια πολύ μεγάλη ανάσα, ο Πέπε Αρσέκα βήματα, 1 δευτερόλεπτο και 3 δέκατα, ο Άρης είναι αγκαλιά με την νίκη, αγκαλιάζει και με την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. 102-93 κερδίζει ο Άρης, ο Σταυρόπουλος το τρίποντο, δεν είναι εύστοχος, 7-6 δευτερόλεπτα, τελευταία δευτερόλεπτα, ο Γκάλης με την μπάλα στα χέρια, ο Άρης είναι ο νικητής του αγώνα. 102-93 προκρίνεται στην ημιτελική φάση και βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς των παιχτών του Άρη και των φιλάθλων. Επίθεση ο Άρης μετά το άστοχο σου του Τρίας. Ηλιάδης, Μάσεϊ, 40, Μάσεϊ, προσποίηση στον Τρίας, Μάσεϊ, νέα προσποίηση, ξανά τρίποντο. Μέσα! Ναι! Στα 34 και 5 από το Τζερεμάι Μάσεϊ. 72-70. Το τρίποντο του Μάσεϊ παίρνει τον Άρη στο σύν 2. Τον ίδιο στους 20 και time out. Ο Ιβάνοβιτς γελάει, ο Μάσεϊ έκανε 1, 2, 3 προσποίησεις και μπάλα μέσα. Ο λόγος στην κερκίδα, Γιάννη. Και ο Σρετένοβιτς που κατεβάζει την μπάλα, ο Ράτζα. Ο Ράτζα που φαίνεται να μην ξέρει τι θα κάνει. Ο Περάσοβιτς έβγαλε για τον Παβίσεβιτς, έκλεψε εκπληκτικά ο Γκάλης την μπάσα προς τον Σρετένοβιτς και εκεί βέβαια δεν μπορεί να τον κόψει κανένας.
Και καλά κάνει και πανηγυρίζει ο Γκάλης, 83-89. Δεν πρέπει πια με τίποτα να χαθεί η νίκη για την ελληνική ομάδα. Κερδίζει την μπάλα. Ο Άρης θα επιδιώξει μια γρήγορη επίθεση. Γιαννάκης. Μαρκάρεται από τον Ιωάννου. Σέλαρς. Γιαννάκης, σου τριών πόντων. Λυπηρίδη στο επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 80-78, 17 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει το παιχνίδι. Κακή πάσα του Φασούλα και ξανά κατοχή. Κακή πάσα του Φασούλα για τον Μπρέλεβιτς και ξανά κατοχή για τον Άρη. 11 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. 80-78 το σκορ. Σούμποτιτς για τον Σέλερς. 10 δευτερόλεπτα. 9, 8, Γιαννάκης. Θα κάνει τη δίσκη στον Σέλερς. Ο Σέλερς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Πιτσίρκας έχει δώσει και φάουλ. Έχουμε πάλι ένα δραματικό φινάλε. Έχουμε 4 δευτερόλεπτα και κάποια δέκατα του δευτερολέπτων για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπουμε τελευταία φάση. Ο Γιαννάκης να αφήνει την μπάλα στον Σέλερς. Αυτός επιτυγχάνει το καλάθι με το οποίο το σκορ γίνεται 80-80 και καταλογίζει φάουλ ο κύριος Πιτσίλκας. Έχασε την μπάλα πύρο Στάρπλεϊ. Και στους διασμούς του Άρη 3-1-2-1. Στάρπλεϊ μόνος του. Δεύτερη προσπάθεια από τον Αμερικανό του Άρη που είναι εντυπωσιακό στο ξεκίνημα. Welcoming Nick to the Hall of Fame is Bob McAdoo. Ladies and gentlemen, Nick Gallus. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say that it's a great honor to be here tonight. Being inducted into the Naismith Hall of Fame is a childhood dream that just came true. Και περιμένουν να εμφανιστεί ο Γκάλης από το κάτω δεξιά μέρος της οθόνης στο γενικό πλάνο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Απίστευτη η σκηνή. Κοιτάξτε εδώ. Θα μπορούσε να είναι κεριά, μια σύγχρονη μορφή κεριών. Έτσι, για τον μεσία του ελληνικού μπάσκετ. Αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, μέρες που είναι. Είπαμε να τις αποφύγουμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Νάτος. Ο Γκάλης ξαναβγήκε στον αγωνιστικό χώρο στο Παλέτε Σπορ και σκίσει το παραπέτασμα. Νίκος Γκάλης και άλλο δεν. Αυτό είναι το σύνθημα που δονεί το Παλέτε Σπορ. Κομψότατος, δείχνει έτοιμος να μπει να παίξει κι αυτός στο ματσάκι του Άρη με τη Λιβός. Ίσως θα έπαιρνε μαζί του και τον Παναγιώτη Γιαννάκη έτσι, για μια τελευταία γυροβολιά. Νομίζω ότι είναι έκδηλη η συγκίνηση.